ντροπή που θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν φτιάχνει με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν πρέπει να φτιάξει διαιτησία η οποία παίζει υπέρ κάποιας ομάδος. Δεν θέλω να ονομάσω. Εφόσον δεν εξαλειφθεί αυτό, δεν μπορεί να γίνει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Είναι ντροπή. Είναι ληστεία αυτή που κάνουν. Τι άλλο να πω, είμαι εκνευρισμένος και δεν χάνω και τα λόγια μου. Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαιτησία του κ. Δημητρόπουλου, μπορείτε να την εξηγήσετε. Δεν εξηγείται η διαιτησία του. Η διαιτησία του ήταν ακριβώς στημένη. Ό,τι έπρεπε να κάνει για να χάσει η ΑΕΚ. Και το έκανε. Από α μέχρι το ΩΜΕΓΑ. Ό,τι χρειαζόταν το έκανε. Νομίζω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος εκτέθηκε με την παρουσία του εδώ πέρα. Του είχαμε πει, του είχαμε ζητήσει να έρθει ακριβώς για να διασφαλίσει όλα αυτά που ακουγόντουσαν, όλα αυτά που λέγανε. Ο ίδιος μας είπε ότι θα έρθει ακριβώς για αυτό το λόγο. Και νομίζω ότι ο κ. Δημητρόπουλος εξέθεσε και τον κ. Μητρόπουλο με τη στάση και τη διαιτησία αυτή που είδαμε. Η πρώτη ενέργεια ήταν να παραιτηθεί από την ΕΠΑΕ. Υπάρχει και δεύτερη. Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεγάλη ομάδα που αδικήθηκε. Δεν θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν σαν τις μικρές ομαδούλες. Ο Ολυμπιακός κουβαλάει τα κόμπλεξ του από το Champions League. Έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα για να τα βγάλει. Πρόβλημά του, πιστεύω. Και στο τέλος θα μείνει μόνος του. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την αίθουσα, δημιουργήθηκε πανικός όταν κάποιος έβγαλε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Αμέσως μετά όσοι ήταν εκεί έπεσαν επάνω του και ακολούθησε στην μπλοκή. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ο άντρας που προκάλεσε το επεισόδιο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, σε διακόπτω γιατί βλέπουμε τον άντρα. Ναι, ναι. Υπάρχει το πλάνο του, εικόνα του στους τηλεοπτικούς δέκτες και βλέπουμε τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Είναι αυτά τα οποία μας περιγράφεις δηλαδή. Ναι, συνέχισε, ναι. Να τονίσουμε εδώ ότι τελικά ο άντρας αυτός που προκάλεσε το επεισόδιο λέγεται Νίκος Γιαννουδάκος και είναι οδηγός του Προέδρου της ΕΠΑΕ, Βίκτορα Μητρόπουλου. Και τραυματίστηκε στο πόδι από σπασμένο μπουκάλι και όχι από σφαίρα. Θα το τονίσουμε αυτό. Εν τω μεταξύ πριν λίγο έκανε και μια δήλωση ο κύριος Μελισανίδης, ο οποίος είπε ότι τέσσερις σφαίρες που εκπυρσοκρότησε ο κύριος αυτός, οι δύο από αυτές είχαν στόχο τον κύριο Μελισανίδη. Έκανε μια φοβερή δήλωση, θα λέγαμε, ο κύριος Μελισανίδης, πριν από λίγο αυτά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά συνέβαιναν κάτω από το βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στον χώρο και οι οποίοι καθυστέρησαν φυσικά να αντιδράσουν. Οπότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε και εμείς. Εν τω μεταξύ στη συνέχεια κλείθηκε ασθενοφόρο, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στη ιδιωτική κλινική, στην οποία νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυτά είναι τα γεγονότα. Εικόνες Γιάννη, είναι εξαιρετικά θλιβερά αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία μεταφέρεις. Να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι θα υπάρξει αναλυτικότατο ρεπορτάζ, διότι αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία γίνανε και τα οποία θα συζητηθούν είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Να σε ευχαριστήσω, ναι, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας έδωσες, διότι Γιάννη, θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου μας εσένα, διότι φυσικά μετά το επεισόδιο οι πληροφορίες ήταν συγκεχημένες για το τι ακριβώς έχει αλλά συμβεί. Το ποδόσφαιρο σήμερα έπαθε έφραγμα. Αυτό έστω και αν είναι βαρύ, τουλάχιστον πρέπει να το εκφράσουμε. Μάλιστα. Γιάννη Καραβέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του δελτίου, όπως ήδη είπα. Καθώς και θα συνομιλήσουμε βεβαίως, Γιάννη, και για τον ποδοσφαιρικό αγώνα και για το αποτέλεσμά του και για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά. Και εμείς, κύριε. Άριστα γεγονότα από εδώ και πέρα. Τσέκουμε. Φωτιά έβαλε στον Ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού ο πατρινός διαιτητής Δημητρόπουλος. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 2-0, όμως διοίκηση και παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται εντονότατα και μάλιστα Ετματζίδης και Νικολαίδης δήλωσαν ότι αποχωρούν από την εθνική ομάδα. Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πλάνα από το Members Club, εκεί όπου δημιουργήθηκαν τα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών. Ήταν πραγματικά θλιβερά τα επεισόδια, Άννα. Μέσα σε αυτό το χώρο είδαμε και κοιλίδες αίματος κάτω. Συνελήφθη οπλοφόρος, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω κυριολεκτικά σε κάποιον που κρατούσε πιστόλι, δεν ξέρουμε την ταυτότητά του. Είναι θλιβερές σκηνές, Προκόπη, φέρνουν το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Βλέπετε και τα μάτια, είναι εικόνες που πήραμε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Μπαίνει ο πρόεδρος ο Μελισσανίδης και του λέει ποιος εσύ βγες έξω. Και του λέει γιατί να βγω έξω, δώσ' το πιστόλι αλλιώς του Μελισσανίδη. Σπασμένα τζάμια, χτυπημένα αυτοκίνητα και πέτρες σκορπισμένες παντού. Ήταν τα απομεινάρια των επεισοδίων που έγιναν έξω από τον Νίκος Γκούμας, στο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στο ημίχρονο του αγώνα, 500 περίπου φίλοι της Ένωσης που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, αφού το παιχνίδι γινόταν και κλεισμένο των χθυρών, συνεπλάκησαν με την αστυνομία. Οι οπαδοί της ΑΕΚ πέταξαν πέτρες και καπνογόνα, αλλά οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν, ενώ έγιναν και 15 συλλήψεις. Επεισόδια έγιναν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του παιχνιδιού. Κάποιοι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις θέσεις των επισήμων κηρύχθηκαν εναντίον του Προέδρου της ΕΠΑΕ, Βίκτορα Μητρόπουλου, τον οποίο και προπυλάκησαν. Και οι παίκτες της ΑΕΚ όμως με τη λήξη του παιχνιδιού διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή κύριο Δημητρόπουλο, ο οποίος αποχώρησε με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Οι Ατματζίδης και Νικολαίδης μάλιστα ανακοίνωσαν και την αποχώρηση από την εθνική ομάδα.